Οι τηλεθεατέ του Netflix προσπαθούν να καταλάβουν γιατί μια θεωρητικά δημοφιλή και επιτυχημένη σειρά κοβεται την ώρα που άλλε σειρέ με χαμηλότερα νούμερα τηλεθέαση παίρνουν το πράσινο φω να συνεχιστούν. Σύμφωνα με το Forbes, ένα από του κύριου λόγου για του οποίου το Netflix επιλέγει να κόψει ή να ανανεώσει μια σειρά είναι μια μέτρηση που ονομάζεται ποσοστό ολοκλήρωση, η οποία μέτρα πόσοι θεατέ παρακολούθησαν πραγματικά μια σειρά μέχρι το τέλο. Ενώ ο συνολικό αριθμό ώρων προβολής μια σειρά μπορεί να δώσει μια ιδέα για τον χρόνο που αφιέρωσε το κοινό, το ποσοστό ολοκλήρωσης μπορεί να υποδηλώσει εάν αυτοί οι αριθμοί θα μεταφραστούν σε μια ισχυρή βάση θέατων για τι μελλοντικές σεζόν. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τη σειρά First Kill, η οποία κόπηκε μετά την πρώτη σεζόν. Παρά το γεγονό ότι είχε περισσότερε ώρε παρακολούθηση σε σύγκριση με μία σειρά, όπω το Heart Stopper, η οποία ανανεώθηκε για δύο νέε σεζόν. Ενώ οι θεατέ του Netflix αφιέρωναν πολύ περισσότερο χρόνο στο First Kill, φαίνεται ότι μόνο το 44% περίπου όσων το παρακολουθούσαν είδαν όλη τη σειρά. Ενώ το 73% των θεατών του Heartstopper παρακολούθησαν μέχρι το τελευταίο επεισόδιο. Εκτιμάται ότι το μαγικό όριο που πρέπει να ξεπεράσει μία σειρά του Netflix για να ανανεωθεί αγγίζει το 50% με το ποσοστό ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, η σειρά 1899, που θεωρείται καλή σειρά, φτάνει το 32% ποσοστό ολοκλήρωση. Έτσι, η Υπηρεσία ροή είναι κατανοητό ότι δεν θέλει να πετάξει τα χρήματά τη σε 9 σεζόν σειρών, αν η πλειοψηφία του κοινού δεν μπορούσε καν να φτάσει στο τέλο τη τρέχουσα.